Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε στο ολοκένουργιο επεισόδιο του Kitchen Lab. Λοιπόν, θα κάνω την καλύτερη πορτοκαλόπιτα που έχετε φάει. Ξέρω ότι όλη την ώρα ακούτε αυτό το πράγμα, ότι θα κάνουμε το καλύτερο, αλλά δεν δίνουμε κάτι ψεύτικο, γιατί δοκιμάζουμε πάρα πολλές συνταγές μέχρι να καταλήξουμε να σας δώσουμε μία. Δεν είναι απλά πιάνουμε μία στα χέρια μας και τη δίνουμε. Για να βγάλουμε αυτή την πορτοκαλόπιτα, θα σας πει ο Μπουροδήμος ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον 20-30, Γιάννη. 20, είπε ο Γιάννης. 20 πορτοκαλόπιτες πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός για κάποιον για να δοκιμάσει, οπότε σημαίνει πως αυτή που δίνουμε είναι καλύτερη. Δεν πολυλογώ, ξεκινάμε κατευθείαν. Πάμε να δούμε τη συνταγή για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε. Σήμερα στο Kitchen Lab, μετά από πολλές δοκιμές, θα ετοιμάσουμε την πιο πορτοκαλένια πορτοκαλόπιτα που έχετε δοκιμάσει. Κάθε μπουκιά μυρίζει καλοκαίρι. Κάθε μπουκιά θέλει ακόμα μία μπουκιά. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από τα πορτοκάλια. Παίρνουμε τα πορτοκάλια και τα βάζουμε στο νερό. Τα βάζουμε μέσα σε νερό αρκετό για να τα καλύπτει, αφού πρώτα τα τρυπήσουμε λίγο άμα θέλουμε με ένα πιρούνι, δεν είναι απαραίτητο, άμα θέλουμε να τρυπάμε. Τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου μία ώρα. Όχι για περίπου, για μία ώρα ακριβώς. Λοιπόν, νούμερο 2 κίνηση. Παίρνουμε και ετοιμάζουμε το σιρόπι. Ρίχνουμε μέσα το νερό. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Και ουσιαστικά κάνουμε ένα σιρόπι άγευστο προς το παρόν. Το μόνο που θέλουμε είναι να βράσει μόνο η ζάχαρη, να λιώσει μέσα στο νερό και στο τέλος θα στύψουμε χυμό από 3 πορτοκάλια μέσα και αυτό είναι όλο. Μετά από μία ώρα περίπου έχω κλείσει ήδη τα πορτοκάλια, γιατί δεν χρειάζεται να βράσουν άλλο και τα αφήνω να κρυώσει. Καλό είναι να βάλω ένα καινούριο νερό μέσα, παγωμένο, για να κρυώσουν πιο γρήγορα. Το σιρόπι, μετά από 5 λεπτάκια περίπου, αρχίζει να βράζει. Οπότε, με το που αρχίσει να βράσει, κατευθείαν θα πάρω και από τα 3 πορτοκάλια που μου έχουν μείνει, γιατί τα 2 τα έχω χρησιμοποιήσει για να τα βράσω, βγάζω το ξύσμα. Το ξύσμα το βάζω μέσα στο μίξερ και τα 3 πορτοκάλια παίρνω και στίβω το χυμό τους μέσα στο σιρόπι. Και αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Αυτό θα πάρει περίπου μία ώρα. Άρα στην ώρα που θα κάνω να γίνουν τα πορτοκάλια θα έχει κρυώσει και το σιρόπι. Λοιπόν, τώρα παίρνω τα 2 πορτοκάλια που έχω βράσει ήδη και έχουν κρυώσει και αυτό που θέλω να κάνω είναι ουσιαστικά τα έχουμε βράσει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί θέλουμε να φύγει όλη η πικρίλα που έχει, αλλά μείνει η πούλπα που έχει μείνει ανάμεσα. Αυτό που κάνουμε τα στίβουμε τώρα και βγάζουμε τα κουκούτσια και το ζουμί που έχει μέσα, γιατί το ζουμί δεν είναι πια χυμός πορτοκαλιού, είναι χυμός νερό, γιατί το χυμός πορτοκάλι έχει πάει μέσα στο νερό. Οπότε δεν θέλουμε νερό, θέλουμε την πούλπα χωρίς τα κουκούτσια και χωρίς το ζουμί. Οπότε προσεκτικά, άμα δείτε κανένα κουκούτσι, το αφαιρείτε. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, και αυτά τα βάζουμε στο μίξερ. Έτσι όπως είναι, θα προσθέσω μέσα στα 2 πορτοκάλια και στο ξύσμα τη ζάχαρη, το σπορέλαιο και θα χτυπήσω πρώτα στο μίξερ για ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άρα χτυπάω μέχρι που να διαλυθεί τελείως το πορτοκάλι. Σε περίπτωση που το μίξερ είναι μικρό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το χωρίσετε σε 2 δόσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Και χτυπάμε. Λοιπόν, όταν το μείγμα αυτό είναι έτοιμο, προσθέτω όλα μα όλα τα υπόλοιπα υλικά. Δηλαδή, προσθέτω το γάλα, προσθέτω το μπέικιν και τη σόδα, προσθέτω τις 2 βανίλιες, προσθέτω τα 3 αυγά και χτυπάω ξανά στο μίξερ. Σε περίπτωση που το μίξερ δεν είναι τόσο μεγάλο, αυτά μπορείτε να τα ανακατέψετε και με ένα σύρμα με ένα μεγάλο μπολ, εντάξει. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, αδειάζουμε όλο το μείγμα του πορτοκαλιού μέσα σε μία μεγάλη μπασίνα και έχουμε αποθερμάνει το φούρνο σε 160 βαθμούς από πριν για να ρίξουμε μέσα την πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα σπάσω όλα τα φύλλα. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Γιατί? Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο σημείο σε όλη τη συνταγή.
Να ξέρετε ότι το καλοκαίρι μπορεί να πάρει μισή ώρα, το χειμώνα μπορεί να πάρει και δύο ώρες για να ξεραθούν τα φύλλα. Είναι αναλόγως πόσο ζεστό είναι το περιβάλλον. Απλά παίρνετε, ανοίγετε τη συσκευασία και τα πλώνετε όπου βρείτε. Στην κουζίνα, για να μην κάνετε χαμό μέσα στο σπίτι. Σε αυτό το σημείο αρχίζω και βάζω λίγο-λίγο χούφτα-χούφτα μέσα στο μείγμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ενωθούν τα φύλλα μεταξύ τους και θα ψηθούν σωστά και η γέμιση θα πάει παντού. Άμα τα βάλετε όλα μαζί, αυτό που γίνεται συνήθως είναι γίνονται πολλά φύλλα μαζί ένα και δεν τραβάνε καθόλου τη γέμιση. Και όταν τρώμε την πορτοκαλόπιτα είναι χάλια. Οπότε ανακατεύω και βάζω το επόμενο. Να σας πω ότι αυτή τη συνταγή τη βρήκαμε τυχαία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο γίνεται πορτοκαλένια την πορτοκαλόπιτα. Εγώ οι πορτοκαλόπιτες που τρώω από το εμπόριο απλά μου δίνουν μία αίσθηση στο τέλος ότι έχει μέσα ξύσμα πορτοκάλι. Εγώ θέλω να τρώω πορτοκάλι, λες και τρως παγωτό πορτοκάλι. Δηλαδή κάθε μπουκιά να σου βγάζει πορτοκάλι. Και αυτό το πράγμα το πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο. Τα βρασμένα δύο πορτοκάλια, τα άλλα τρία πορτοκάλια, χυμό και ξύσμα, γιατί και το σιρόπι έχει πολύ χυμό, πολύ γεύση πορτοκάλι. Στο τέλος σου δίνουν μία αίσθηση ότι τρως άλλο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά σαν να τρως κανονικό πορτοκάλι σε γλυκό. Και δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Μπορείτε βέβαια να βάλετε λίγο σοκολατίτσα πικρή στο πλάι γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Ανακατεύουμε, βάζω και τα επόμενα και ήρθε η ώρα να το ρίξουμε στο φούρνο. Λοιπόν, έχω βούτυρο αλευρό σε ένα ταψάκι, 25x35, είναι πολύ σημαντικό η απόσταση, αν μπορείτε να πάρετε ένα χαράκι να μετρήσετε, γιατί είναι περίπου το μισό από το μεγάλο ταψί. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μεγάλο ταψί, πρέπει να κάνετε διπλάσια δόση. Και έτσι όπως είναι, θα αδειάσω το μείγμα μέσα. Είναι πολύ βασικό το φούρνο να τον έχετε προθεμάσει στους 160 βαθμούς και να έχετε τη σχάρα όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί θέλουμε όταν ψήνετε να ψήνετε από κάτω και να γίνει τραγανή από κάτω η πορτοκαλόπιτά μας. Είναι πολύ βασικό να την βάλουμε ψηλά. Οπότε να το έχετε κανονίσει. Άμα το ταψάκι σας είναι αντικολλητικό, μπορεί να μην χρειάζεται αλεύρο βουτύρωμα. Αλλά αυτό δεν είναι το συγκεκριμένο και σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε πυρέξ. Πάντα βάζουμε αλουμινένιο, γιατί με το αλουμινένιο γίνεται πολύ καλύτερη και πολύ πιο τραγανή από κάτω. Έτσι όπως είναι, θα το βάλω στο φούρνο προθερμασμένο σε 160 βαθμούς για 40 λεπτάκια, 45. Μετά από 45 λεπτά η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη. Μυρίζει τέλεια. Και πολύ πολύ βασικό, έτσι όπως είναι καυτή, έτσι θα τη σιροπιάσουμε κατευθείαν με το κρύο σιρόπι. Περιμένετε 5 λεπτάκια μέχρι που να ρουφήξει. Βλέπετε που κάνει μπουρμπουλήθρες πάνω. Σημαίνει ότι ρουφάει. Λοιπόν, μετά από 5 λεπτάκια, 10, έχει φουσκώσει, έχει τραβήξει πορτοκαλόπιτα όλο το σιρόπι. Να σας πω ότι θα είναι πολύ καλύτερη αν την αφήσει στο ψυγείο να κρυώσει. Τέλος πάντων, εγώ θα κόψω εδώ πέρα την πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, και σε ποιον δεν τρέχουν τα σάλια τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συνταγή. Είναι καθαρά συνταγή Kitchen Lab. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την έχει κάνει κανείς ποτέ έτσι. Και όχι μόνο. Και αυτό που θα κάνω είναι παγωτό σοκολάτα, μία μπαλίτσα. Ολαλά. Και έχω λίγο γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι. Θα βάλω πάνω για ντεκοράκι. Δοκιμάστε το. Περιμένω οπωσδήποτε να μου στείλετε νέα. Περιμένω οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Περιμένω οπωσδήποτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Να ξέρετε ότι είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα. Απλά, άμα θα κάνετε, με το που βγαίνει η συνταγή, κατευθείαν θα παίρνετε mail και θα ξέρετε ότι βγήκε καινούργιο επεισόδιο. Και επίσης θα γίνουν και πολλές κληρώσεις για τα μέλη που θα κερδίσουν κάποια δώρα στο μέλλον. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site μου axpetrizix.com. Μην ξεχάσετε να, μόλις το ετοιμάσετε, να το πάτε στη γιαγιά σας για να της πείτε δεν σε χάλασε που κάνω καλύτερη πορτοκαλόπιτα και στη μαμά σας. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.